Η σημερινή διαδικασία για την κύρωση του σχετικού πρωτοκόλλου για την προσχώρηση της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Ελληνική Βουλή αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη. Επικυρώνεται και από την Ελλάδα αυτό που ξεκίνησαν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις σε Σουηδία και Φιλανδία, δηλαδή η ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης των κρατών του στο ΝΑΤΟ, ανατρέποντας την από δεκαετιών πολιτική επιλογή όλων των προκατόχων τους, ομοειδεατών και μη, περί μη ένταξης. Είναι μάλιστα τόσο προοδευτικές αυτές οι κυβερνήσεις που στον βωμό αυτό αποφάσισαν ακόμα και να συνεργαστούν με την Τουρκία προκειμένου να αποσπάσουν τη στήριξή της στο αίτημά τους για την έκδοση διοκομμένων από αυτή δίθεν τρομοκρατών, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα πώς κατανοούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε 14 από τα 30 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται κυβερνήσεις σήμερα σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης ή με συμμετοχή σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Στην Σύνοδο Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στα τέλη του φετινού Ιούνιου περίσεψαν οι εκκλήσεις για σταμάτημα του πολέμου, για την ανάγκη να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, για την αναγκαιότητα διπλωματικών πρωτοβουλειών για την κατάπαυση του πυρός, για την ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης και των κυρώσεων στους λαούς της Ευρώπης και άλλα τέτοια έβηχα. Λίγες όμως μέρες αργότερα, όσοι από τους συμμετέχοντες ηγούνται αστικών κυβερνήσεων σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί αδίστακτα έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην επικαιροποίηση του επικίνδυνου για τους λαούς νατοϊκού δόγματος και της ισχυροποίησης της επιθετικής στρατηγικής ΝΑΤΟ 2030. Του δόγματος του οποίου σύμφωνα με αυτό, που με αυτό δεκαπλασιάζονται οι νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις ταχείας επέμβασης που υπάρχουν σήμερα, ξεπερνώντας τα 300.000 μέλη με επίκεντρο την Ανατολική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η επέκταση της δράσης του ΝΑΤΟ σε όλη την Εδρώγειο, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο ημπεριαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για απολύτως ξεδιάντροπη υποκρισία των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων, αυτών που παραπλανούν μιλώντας για την ειρήνη, την ώρα που οι ίδιοι φροντίζουν να μην σβήσει η φωτιά του ημπεριαλιστικού πολέμου. Όσο για το ΝΑΤΟ που όλοι σας προσκυνάτε, που σήμερα όλοι μαζί ζητάτε να ενισχυθεί. Ποιο είναι αυτό το ΝΑΤΟ? Είναι ταυτισμένο με πραξικοπήματα, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Τεράστιες και εγκληματικές είναι οι ευθύνες του για την κατοχή στην Κύπρο, το αιματοκύλισμα στη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία, επιστρατεύοντας προκλητικά προσχήματα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ που ενισχύεται όλοι σας σήμερα. Όποιες χώρες βομβαρδίστηκαν από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν σήμερα επίκεντρο ανταγωνισμών, αλλαγής συνόρων, προσφυγιάς. Αμφισβητήστε το αυτό. Το σχέδιο ΝΑΤΟ 2030 στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, η νατοϊκή θέση για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα προειδοποιούν για γενικευμένο πόλεμο με θύματα τους λαούς. Αυτό είναι το δεκανίκι της εξουσίας σας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Ένας πόλεμος στον οποίο αναμετριούνται ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Ένας πόλεμος που είναι ιμπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές, που διαρκεί 6 μήνες και ήδη έχει δημιουργήσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, ασύλληπτου μεγέθους καταστροφές σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους και υποδομές, και που πλήττουν άμεσα τους λαούς της εμπόλεμης περιοχής, αλλά συνάμα έχουν οδυνηρό αντίκτυπο στο σύνολο των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού και των υπολείπων. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, αυτό που κυριαρχεί είναι η συνεχώς τροφοδοτούμενη
συνεχόμενη και σταθερά ενισχυόμενη και αυξανόμενη επιθετικότητα του ΝΑΤΟ. Είναι απόρρια των ομόφωνων αποφάσεων που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης. Εκεί χαράκτηκε η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, που βασικές του κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, διευρύνει τις γραμμές του, εντάσσοντας αυτή τη φάση στις δομές του τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Με την κίνηση αυτή το ΝΑΤΟ ρίχνει λάδι στη φωτιά, δημιουργεί έναν πρόσθετο παράγοντα για νέους κινδύνους, νέες συγκρούσεις. Τα φιλανδορωσικά σύνορα γίνονται σύνορα του ΝΑΤΟ. Ένα χερσαίο μέτωπο μήκους άνω των 1.300 χιλιόμετρων αρχίζει να υπερεξοπλίζεται. Αυτό δεν είναι άμυνα, κύριε Λοβέρδο, όπως την ονομάζετε. Είναι επίθεση. Δεκάδες στρατιωτικές βάσεις αρχίζουν και εμφανίζονται και στις δύο πλευρές αυτής της γραμμής. Ακόμη και εγκατάσταση ρωσικών πυρηνικών όπλων προβλέπονται. Αυτή είναι η επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, πολλαπλασιάζει και με τη συνδρομή της Σουηδίας και της Φιλανδίας τις υπάρχουσες ήδη νατοϊκές δυνάμεις στα ευρωρωσικά σύνορα, από μερικές δεκάδες χιλιάδες σε 300.000 στρατιώτες, με αντίστοιχη φυσικά ενίσχυση οπλικών συστημάτων και υποδομών που διαθέτουν. Τρίτον, επιταχύνεται δραματικά η κούρσα των εξοπλισμών, ακόμη και σε στρατηγική σημασία όπλα και πυρηνικά. Τέταρτον, το ΝΑΤΟ επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ιδρώγειο. Συμμετέχει στη σημαντικότερη αναμέτρηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι εξελίξεις που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, όπως δείχνουν και οι εξελίξεις στην Ταϊβάν. Η ελληνική κυβέρνηση, κινούμενη σταθερά στην ολέθρια κατεύθυνση της πολιτικής της ολοένα και πιο στενής πρόσδεσης της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από την πρώτη στιγμή χαιρέτησε την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στις δομές του ΝΑΤΟ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει αυτές τις επιλογές, αντιπολεύοντας ταυτόχρονα τη συνολική στρατηγική αυτού του επικίνδυνου οργανισμού. Εμείς επίσης θέλουμε και σήμερα και από αυτό το βήμα να θέσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα σχετικά με το μύθο ότι το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διασφαλίσουν ή και να εγγυηθούν το απαραβίαστο της κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Έχει καταρριφθεί και μάλιστα πολλές φορές στο παρελθόν ο μύθος ότι τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη και οι συμμαχίες τους μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, να υποστηρίξουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ή της Κύπρου. Τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτά που καθορίζουν τις σχέσεις και τον συσχετισμό. Και όχι οι διάφορες διακηρύξεις σας που εύκολα γίνονται φτερό στον άνεμο. Οι περιβόητες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και συνδρομής που υπογράφει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μεγαλύτερης εμπλοκής της Ελλάδας σε ευρύτερα πεδία γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Όλα αυτά τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Όσο δυναμώνει αυτή η εμπλοκή, τόσο πιο επιθετική γίνεται αυτή η χώρα. Η πραγματικότητα το δείχνει καθημερινά. Καταρρύπτονται επίσης οι μύθοι που προβάλλει η αστική ιδεολογία, ότι δήθεν η ελληνική αστική τάξη είναι απλά αμυνόμενη, υπερασπιζόμενη μόνο τα σύνορά της και όχι επιθετική. Μα η ίδια η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για πολεμικές επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ, η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, η εναέρια επιτήρηση συνόρων βαλκανικών κρατών, η συμμετοχή σε ασκήσεις στα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, η συμμετοχή σε πολεμικές περιπολίες στον Περσικό, η αποστολή συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, η νέα στρατιωτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, η συνολική και κυρίως η πολιτική και κυρίως στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, η αποστολή δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής, η ετοιμότητα της κυβέρνησης να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις γενικότερα στην περιοχή της Σαχέλ, η χρησιμοποίηση των αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα για επιθετικές αποστολές. Τι είναι όλα αυτά?
Τι είναι όλα αυτά αν δεν είναι ξεκάθαρες επιθετικές κινήσεις? Πού είναι η άμυνα? Αντίστοιχα βέβαια επιθετικές βλέψεις έχει και η αστική τάξη της Τουρκίας, το κράτος της οποίας σε σχέση με την Ελλάδα είναι σε υψηλότερη θέση στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα. Είναι μέλος του G20. Η Τουρκία διαθέτει στρατό κατοχής σε 3 ξένες χώρες. Κύπρο, Συρία, Ιράκ. Έχει επίσης στρατιωτικές πολεμικές βάσεις και δυνάμεις σε άλλα κράτη, όπως Κατάρ, Αλβανία, Σουδάν, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν. Αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, καθορίζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον ανταγωνισμό μεταξύ των αστικών τάξεων των δύο χωρών, στην προσπάθεια της καθεμιάς για γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή. Τώρα, για τη στάση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Εμείς κρίνουμε τα αστικά κόμματα με βάση το πρόγραμμα, τον χαρακτήρα, τη δράση τους, τη στάση τους απέναντι στους υπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και την πολιτική τους απέναντι στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Όλα τα αστικά κόμματα και πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαία υιοθετούν απαρέγκλιτα την πολιτική της ενεργής εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο βέβαια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Παρακολουθούμε το ΣΥΡΙΖΑ να ασκεί δήθεν κριτική σε διάφορες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Δηλώνει ότι αύριο ως πιθανή κυβέρνηση θα μπορεί να εφαρμόσει πλέον ανεμπόδιστο στο πρόγραμμά του, αφού δεν δεσμεύεται πλέον από μνημόνια. Εμείς όμως λέμε ότι ό,τι και να λέει, ήδη δεσμεύεται από ένα μνημόνιο. Ένα υπερμνημόνιο που είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική σχεδιασμή των μονοπωλίων, από τη στρατηγική αναβάθμιση της συμμετοχής της χώρας στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, στις υπεριαλιστικές συμμαχίες με ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία προσιλωμένα εργάστηκαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας διαδοχικά. Είναι ή δεν είναι αυτό ένα υπερμνημόνιο το οποίο θα το υπηρετήσετε πιστά? Το δηλώνετε ήδη. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο χτες ως κυβέρνηση όσο και σήμερα ως αντιπολίτευση, υπηρέτησε και εξακολουθεί να υπηρετεί με το πρόγραμμα για την πολιτική του την εξουσία του κεφαλαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί την εργατική τάξη, τις λαϊκές δυνάμεις, τους νέους και τις νέες να δυναμώσουν την πάλη τους πολύμορφα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οι αστικές δυνάμεις αρχίζουν να βλέπουν στις 24 Φλεβάρη που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος προϋπήρχε και συμμετείχε και η Ελλάδα στην προετοιμασία του από τις νατοϊκές και ευρωενωσιακές δυνάμεις και τις αιτίες του, να σημαδέψουν την καρδιά του προβλήματος, την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, να αγωνιστούν για να μην χύσουν ο λαός και τα παιδιά του το αίμα τους για τα συμφέροντα της αστικής τάξης του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στις διάφορες αστικές κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, να καταδικάσουν μαζικά την επικίνδυνη πολιτική που εμπλέκει τον λαό σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επεμβάσεις και πολέμους. Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτε με τον λαό της Τουρκίας ή με τον λαό της Ρουσίας ή με τους άλλους λαούς. Οι λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά αρκεί να βγάλουν από τη μέση τα συμφέροντα που τους οδηγούν σε υπεριαλιστικούς πολέμους ή σε απαράδεκτους συμβιβασμούς σε βάρος των δικαιωμάτων τους που οδηγούν από άλλο δρόμο στο ίδιο οδυνηρό αποτέλεσμα. Όπως ήδη προανέφερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει και τις δύο συμβάσεις. Ευχαριστώ.